Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο λειτουργεί πλέον σε πλήρη ανάπτυξη το καρδιο-ογκολογικό εργαστήρι στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, το πρώτο σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί σήμερα ανακοινώσαμε την δημιουργία και τη λειτουργία του πρώτου ίσως καρδιο-ογκολογικού ιατρείου στην Βόρεια Ελλάδα, που θα ασχολείται με ασθενείς οι οποίοι είναι κυρίως κατά βάση ογκολογικοί και παρουσιάζουν κάποια προβλήματα μάλλον επιπλοκών από τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία από τη σκοπιά του καρδιολόγου. Είμαστε τυχεροί γιατί στο νοσοκομείο μας έχουμε τον εξοπλισμό και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις εξετάσεις, όπως είναι οι βιοδείκτες αλλά και ο υπέρηγος, μετρώντας το κλάσμα εξόδησης με τους διάφορους τρόπους που επιβάλλεται. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ογκολογικούς ασθενείς, για τους ασθενείς μας δηλαδή που πάσχουν από καρκίνο και έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται να πηγαίνουν όλοι στην Θεσσαλονίκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το καρδιο-ογκολογικό εργαστήρι που αποτελεί τμήμα της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσου Νοσοκομείου Κοζάνης διαθέτει μηχανήματα υψηλής διαγνωστικής τεχνολογίας και τον τελειότερο στο είδος του υπέρηχο καρδιάς που εγκαταστάθηκε με ενέργειες του πρώην Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε, σήμερα, όπως είδατε, αναγγείλαμε την ίδρυση ενός ιατρείου, το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το λαό της περιοχής μας, όχι μόνο της Κοζάνης, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας ένα ιατρείο το οποίο δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα από τα βήματα που κάνουμε και που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, γιατί μετά από μια περίοδο πολύ συχνών αγελάδων, θεωρούμε ότι ήρθε ο καιρός και στην περιοχή μας να αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος που αφορά την υγεία του πληθυσμού της. Στη διάρκεια της επίσημης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο Σύλλογος Γυναικών Κοζάνης απένει με τιμητική πλακέτα στον γιατρό Δημήτριο Βαλούκα για την πολυετή, πολυεπίπεδη και πολυετοιμή προσφορά του στους ογκολογικούς ασθενείς της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να ευχαριστήσω βασικά τον Σύλλογο Γυναικών Κοζάνης για την πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανα να με τιμήσουν για την προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια στο νοσοκομείο και γενικά στο νομό της Κοζάνης και ειδικότερα, μάλλον, και πιο ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Να πούμε δύο λέξεις για το ιατρείο που ανακοινώθηκε. Ναι, είναι. Και τι είναι αυτό? Καταρχήν είναι μια συνεργασία ανάμεσα στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική και στην Καρδιολογική Κλινική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Όλοι οι ασθενείς, οι ογκολογικοί, είτε οποιαδήποτε θεραπεία και να ξεκινήσουν, πρέπει να έχουν σαν μια αναφορά, σαν ένα baseline που λέμε εμείς, έναν υπέρηχο καρδιάς. Όσο πιο σύνθετος είναι αυτός ο υπέρηχος καρδιάς, τόσο καλύτερες προγνωστικούς παράγοντες μπορείς να έχεις. Για το Σύλλογο Γυναικών είναι χαρά και τιμή που επιβραβεύει έναν επιστήμονα σαν τον κύριο Δημήτρη Βαλούκα με μια πολυετή, πολυεπίπεδη προσφορά και όχι μόνον. Βραβεύει και το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, γιατί με πολύ αγάπη, με πολύ βαθιά ενσυναίσθηση ήταν κοντά στους ασθενείς. Και επειδή αυτή η προσφορά, η αγάπη, είναι η ηθική ανταμοιβή, ξέρω ότι ο κύριος Βαλούκας είναι σεμνός, αλλά ξέρετε, οι αρετές μένουν και το ήθος μένει, τίποτα άλλο δεν μένει. Πέρασμα η ζωή, το μάθαμε τώρα στην πανδημία και στον κορονοϊό. Η καρδιο-ογκολογία αναφέρεται σε έναν αναδυόμενο ιατρικό τομέα που αφορά ασθενείς με συνύπαρξη καρδιοπάθειας και νεοπλασίας. Εστιάζει στην ανίχνευση, παρακολούθηση και θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου που εμφανίζεται στα πλαίσια της θεραπείας του καρκίνου. Είδαμε λοιπόν το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαρκοπούλου. Θα μείνουμε στο θέμα και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Βαλούκα, ογκολόγο-παθολόγο. Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη της δημιουργίας αυτού του ιατρείου. Ποια είναι η σημασία του ή αν θέλετε πώς ενισχύει τις δομές του νοσοκομείου μας αυτό το ιατρείο? Αυτό είναι ένα καινούργιο ιατρείο. Βασικά η σύλληψη ήταν του κυρίου Λαμπρόπουλου του Στέλιου, όπου τα προηγούμενα χρόνια έχουμε συνεργαστεί πραγματικά πάρα πολύ καλά. Κάθε ένας ογκολογικός ασθενής, πρωτού ξεκινήσει οποιαδήποτε ογκολογική θεραπεία, είτε αυτή είναι χημειοθεραπεία, είτε είναι στοχευμένη θεραπεία, μονοκλονικά αντισώματα,
Βασική προϋπόθεση να έχουμε, είναι να έχουμε έναν υπέρηχο καρδιάς. Mm-hmm. Αυτός ο υπέρηχος καρδιάς, από αυτόν τον υπέρηχο καρδιάς θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα τα φάρμακα που θα μπορούμε και επιτρέπονται να βάλουμε. Έτσι λοιπόν, αυτός ο υπέρηχος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μαμάτσιο νοσοκομείο είναι πρωτοποριακό. Δηλαδή, οι υπέρηχοι που λαμβάνουμε εμείς ακόμα και από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, δηλαδή από τις καρδιολογικές κλινικές, δεν είναι αυτού του επίπεδου. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Βαλούκα, μετριάσατε τον πόνο πολλών ασθενών της Δυτικής Μακεδονίας. Υπηρετήσατε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδα. Σας λείπει η περιοχή? Η αλήθεια είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Αν και έχω, ευχαριστώ ακόμα και στο Παγιωρίο, να έχω πολλούς ασθενείς από την Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως, βεβαίως. Στην ευρύτερη περιοχή γενικά. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι, αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η οργάνωση που είχαμε στο Ποδοσάκιο. Δηλαδή, ήμασταν μια μικρή μονάδα χημειοθεραπείας, αλλά ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Και αυτή η οργάνωση οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προϊσταμένη που είχαμε, την κυρία Ντινούδη, τη Μαρίνα. Mm-hmm. Οι συνθήκες δηλαδή, και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πάλι στο Ποδοσάκιο, συνεχίζεται ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οι συνθήκες για τους ασθενείς πιστεύω ότι είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, οι ασθενείς δεν θα καθυστερήσουν στο να πάρουν τις θεραπείες τους, τα αιματολογικά τους γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, εν αντιθέσει με τα μεγάλα κέντρα που πραγματικά έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, γιατρέ, να ρωτήσω τι πρέπει να προσέξουν, μάλλον πόσο περισσότερο πρέπει να προσέχουν οι ογκολογικοί ασθενείς στην περίοδο του COVID-19. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ερώτηση πραγματικά πολύ σημαντική. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια ομάδα ασθενών που χρειάζονται πάντα ιδιαίτερη προσοχή, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν λοιμώξεις ή όχι. Ένας λόγος παραπάνω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παίρνουν τα ίδια μέτρα που παίρνει και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Να αποφεύγουν γενικά τον συνωστισμό, να εφαρμόζουν κανονικά τις εντολές των θεραπών των ιατρών. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά. Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν είναι το μοναδικό ανάγχωμα στην πανδημία και για τους ογκολογικούς ασθενείς. Κατερίνα. Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα την πανδημία δεν την έχουμε γνωρίσει καλά. Σωστό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που δυστυχώς ισχύει αυτό. Και ίσως υπάρχουν πολλές απώλειες από την πανδημία, που μάλλον υπάρχουν απώλειες εξαιτίας της πανδημίας και όχι από την πανδημία. Mm. Δηλαδή εμείς το βιώσαμε αυτό το πράγμα. Είχαμε δηλαδή στο Παπαγεωργίου, ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι τα ΤΕΠ δουλεύανε με φοβερούς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έπεσαν σε ένα ποσοστό της τάξης του 10-20%. Ναι. Τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά όμως δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε τόπο. Οπότε τι έγιναν όλα αυτά, αυτό το διάστημα δηλαδή. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο προβληματισμό. Και το πώς θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα η επίπτωση ακριβώς, αυτή. Ακριβώς. Κατερίνα. Είστε έτοιμοι, κύριε Βαλούκα, για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που ήδη δεν βρίσκεται βέβαια σε εξέλιξη? Δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος, πάντως εφαρμόζουμε για την κλινική σας. Για την κλινική σας. Η κλινική μας εφαρμόζει, και η βραχιογκολογική και η κλινική, τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από τους ειδικούς. Δηλαδή και εμείς ακολουθούμε τις εντολές των ειδικών γιατρών.